σοκ στη Μεσαρά και βεβαίως μία είδηση που κάνει τον γύρο της χώρας με σημείο αναφοράς. Το άγριο έγκλημα με θύμα έναν ηλικιωμένο άντρα από τις Μοίρες. Μάλιστα, ο δράστης συνελήφθη την ώρα που κοιμόταν έχοντας το όπλο του φωνικού στο χέρι. Η Γογό Αποστολάκη από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί το ρεπορτάζ, θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Θα δούμε, Γογό, καλό σου μεσημέρι και σχετικές εικόνες από το σημείο του εγκλήματος στις Μοίρες. Όντως, Μάνο, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η κάμερα της Κρήτη TV βρέθηκε στο σημείο του εγκλήματος, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα χθες το βράδυ, όταν ο δράστης πήγε στο σπίτι της οικογένειας του άτυχου άνδρα. Ανυποψίαστος ο Κώστας Χατζάκης, παρότι ο 17χρονος εγγονός του προσπάθησε να τον αποτρέψει, θορυβημένος από τις φωνές, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού αντικρίζοντας το θήτη του υπό την επίρρεια αλκοόλ, ο οποίος τον ρώτησε πόσα χρήματα του καταβάλει ως ενίκιο η πρώην σύζυγός του. Ο 79χρονος, μη γνωρίζοντας ποιον έχει απέναντί του, του είπε ότι δεν τον αφορά, μια απάντηση που πυροδότησε ένα δολοφονικό αμόκ χωρίς προηγούμενο. Ο 59χρονος έβγαλε το όπλο του και εκτέλεσε εν ψυχρό τον 79χρονο με τρεις σφαίρες. Αμέσως μετά έστρεψε το όπλο του εναντίον της 65χρονης σύζυγου του θύματος. Η σφαίρα βρήκε τη γυναίκα στον ώμο, προκαλώντας της διαμπερές τραύμα. Αντιβρώντας αστραπιέ, ο 17χρονος εγγονός τράβηξε μέσα στο σπίτι τη γιαγιά του και έκλεισε την πόρτα στο πρόσωπο του δολοφόνου την ώρα που στο κατόφλι ξεψυχούσε ο παππούς του. Η μανία όμως του δολοφόνου δεν σταμάτησε εκεί. Προχώρησε στην καρσονιέρα όπου βρισκόταν τρεις φίλοι του 17χρονου παιδιού, στρέφοντας το όπλο και εναντίον τους. Οι σφαίρες διαπέρασαν τη γυάλινη πόρτα. Τα τρία παιδιά πανικοβλήθηκαν, ευτυχώς όμως κατάφεραν να διαφύγουν σώα από την πίσω πόρτα του σπιτιού. Αμέσως μετά ο δράστης διέσχισε την αυλή, μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε ατάραχος. Στα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν, ο γιος του ζευγαριού που διαμένει στον πρώτο όροφο δίπλα από το σπίτι που νοικιάζει η πρώην σύζυγος του δράστη, ανακαλύπτει ότι οι πυροβολισμοί που ξεσήκωσαν τη γειτονιά ακούστηκαν από το σπίτι των γονιών του. Σε κατάσταση σοκ ήταν χθες και η πρώην σύζυγος του δράστη, η οποία διαμένει με το μικρότερο ανήλικο από τα τρία παιδιά τους. Η ίδια μάλιστα φέρεται να μην μπόρεσε να αντέξει άλλο την εξάρτηση και τα ξεσπάσματα βίας μέσα στην οικογένεια, επιλέγοντας το χωρισμό, απόφαση με την οποία ο πρώην σύζυγός της δεν φαίνεται να συμβιβάστηκε ποτέ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ιατροδικαστής αλλά και αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών. 9 κάλικες βρέθηκαν συνολικά στον περιβάλλοντο χώρο, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, οι οποίες διήρκησαν μέχρι τα ξημερώματα. Ο 59χρονος τελικά βρέθηκε στο σπίτι του στα Καπαριανά των Μοιρών, κοιμόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σύμφωνα με πληροφορίες και με το όπλο του φωνικού στο χέρι. Στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν ακόμα 2 γεμιστήρες, 69 φυσίγγια και 2 μαχαίρια. Ο πρώην καθηγητής φυσικής αγωγής, αγροτοκτηνοτρόφος στο επάγγελμα σήμερα και αποσταγματοποιός, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία που περιλαμβάνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας για το θάνατο του άτυχου Κώστα Χατζάκη και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 4 ακόμα ατόμων. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα. Εγώ να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, βεβαίως και θα δούμε αναλυτικό βίντεο στα επόμενα δελτία. Πάμε όμως να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Κάποιος ήρθε, χτύπησε εδώ στο σπίτι μας την πόρτα του πατέρα μου, τον ερώτησε κάποια πράγματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν γνωρίζω, δεν ήμουν μπροστά. Και δεν είπατε κάτι, ο πατέρα μου ένας άνθρωπος φυγήσυχος πρωτοκύρων ήταν, τον ξέρει όλη η κοινωνία εδώ της Μεσαράς. Έτσι. Ένας άνθρωπος 78 χρονών με κάποια προβλήματα υγείας βέβαια. Ήταν στο σπίτι του, άνοιξε την πόρτα και έβγαλε ένα στουτόπερ και τον πυροβόησε όπως αυτό που σύμβηκε. Τραμάτισε τη μητέρα μου που και αυτή μάλλον πήγαινε για να τη σκοτώσει χωρίς να τον ξέρουμε, χωρίς να έχουμε καμία γνωριμία με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε στον πατέρα μου, στην οικογένεια τη δικιά μου. Δεν ξέρω αυτός αν έχει κάποια οικογενειακά εδώ με τους γείτονες. Αυτό βέβαια δεν μας ενδιαφέρει, μας το μας αφορά. Ψάχνει εμένα ίσως επειδή έχω το τουριστικό γραφείο εδώ στις Μοίρες. Δεν τον ξέρω τον κύριο, δεν έχουμε ποτέ οπτική επαφή, ούτε είχαμε ποτέ συναντηθεί, ούτε είχαμε ανταλλάξει ποτέ ούτε κουβέντα. Δεν έχουμε κάποιες διαφορές εμείς. Πυροβόησε και τα παιδιά. Δηλαδή μπορεί να είχαμε και άλλα θύματα. Μπορεί να είχαμε θύματα ακόμα περισσότερους. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήρθε με, δεν ξέρω, με θολωμένο μυαλό για κάποια
ζήλια με συγγενικό του πρόσωπο και ήρθε για να βγάλει τα αποθυμένα του σε λάθος ανθρώπους. Αν δεν είχα κλείσει την πόρτα εκεί από κάτω, στο σπίτι μου, μπορούσε να είχε βγει πάνω να χτυπήσει το κουδούνι να σκοτώσει και εμάς και τα παιδιά μου και όλους. Δηλαδή, ήμασταν τυχεροί που γλιτώσαμε οι υπόλοιποι. Άκουσα τους πυροβολισμούς. Ήταν σε δύο φάσεις. Ήταν, νομίζω, τέσσερις. Έκανε μισό λεπτό με ένα λεπτό διακοπή και αρχίζουν οι άλλοι τέσσερις ή πέντε. Μετά από 2-3 λεπτά βγήκα, πήγα στο βεράντα εκεί, ήταν ο Χατζάκης ο Κωστής. Είχε πεθάνει, ήταν ακαριέως. Και η σύζυγός του είχε εδώ μία σφαίρα. Το δράστη τον είδατε? Όχι. Αυτός είχε παρκάρει εδώ ακριβώς. Η διάρκεια ήταν περίπου 2 λεπτά. Τους πυροβολισμούς, μπαίνει στο αμάξι από ό,τι είπαν κάποιοι άλλοι που τον είδανε και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Δεν... Τον γνώρισε η σύζυγος του θύματος, τον γνώρισε ποιος ήταν.